Άμα θα είναι προπονητές. Για δείξε μας. Να έχει την μπάλα ο ΠΑΟΚ 70-30 κατοχή. Διαιτησία μαζί του. Όπως ο Ολυμπιακός με τον Ιντέγε. Να έχει εξτρέμ να περνά τα μπακ. Ναι. Να είναι δύο στην περιοχή, ένας, τρεις, ένας, τέσσερις. Να του τη φέρεις στο πρώτο ή στο δεύτερο δοκάρι να έρθει, να τη σμπρώξει στα τέσσερα μέτρα μέσα. Έτσι μπομπά κάνει γκολ ο Τσόλακ. Ναι. Ένα, γιατί το κεφάλι έχει. Ο Ουάρντα. Ο Ουάρντα. Κάτσε ρε. Ο Τσόλακ δεν έχει κεφάλι. Ο Ουάρντα. Ένα-ένα ρε. Για τον Τσόλακ μιλάω τώρα εγώ. Ο Ουάρντα έχει καλύτερο κεφάλι και από τον Σφιντέρσκι και από τον Τσόλακ. Πολύ καλύτερο κεφάλι. Πολύ καλύτερο ποδοσφαιριστή. Βρε ακού που το βγάλα τάχρηστο τώρα επειδή έστειλε τι γκόμενε αέρα. Ποιο είναι ο Τσόλακ. Ποιο είναι ο Τσόλακ. Βάρντα μιλάμε. Βάρντα ξέρει όσο μπάλα ξέρει όσο μπάλα ξέρει όσο μπάλα. Εσύ σαν τον κόκκινο στην Τρίτη αυτή καταλαβαίνει κάτι που λέει. Αυτό σου λέω. Απλά τον βοηθάει. Για να πάμε γρήγορα. Ξέρει όσο μπάλα ξέρει όσο μπάλα. Έχει κεφαλικά προβλήματα. Καλά. Και από το Σαλάχ είναι πολύ πιο τεχνικό. Έτσι. Το δουλειάζει όλα χρόνια. Να σου πω δύο κουσούρια του καινούριου του Σέντερ Βόρ. Έτσι όπω τον είδα είναι καλύτερο από του άλλου δύο που έχει βέβαια. Εντάξει, πιο γρήγορο. Γνώμη για τα λάντα. Έλα, σταμάτα, ρε. Σταμάτα, ρε. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει φάση μόνο του από ό,τι είδα 25 λεπτά. Τα τέτοια μου μπορεί να δημιουργήσει μόνο. Τι είδε, άμα δεν είδε. Θα σου πω. Τι είδε, άμα δεν είδε. Θα σου πω, ρε βλάκα, γιατί είσαι βλάκα. Με μισή πάσα έβρισκε αιστεία. Θα σου πω γιατί είσαι βλάκα. Όχι ο Άρντα, και ο Κρέντζη. Εσύ, σταμάτα, εσύ μη μιλά. Σταμάτα, γιατί δεν με μιλά. Στηλό τη είναι πέρα. Δεν ξέρω. Μόνο που χασμουρίθηκε πριν 3 λεπτά είσαι άουτ. Λοιπόν, άκου εδώ. Καλό είναι ο ψηλό, ωραίο. Βγαίνουν δύο με έναν. Δύο με τον τερματοφύλακα. Ναι. Χωρί ότι δεν δίνει την πάσα, οικολόπεδο στον Ζήφκοβιτ. Δεν τη δίνει. Σε αυτό έχει δίκιο, ναι. Για να μην δω. Θα σα απαντήσω κάτι. Επειδή μία περίπτωση μόνο υπάρχει να μην δώσει την μπάλα. Να πάει στον τερματοφύλακα να τον τριπλάρει και να πλασάρει μόνο του μέσα. Επειδή όμω μπάλα ξέρει λίγο. Εκεί το τερματοφύλακα, ο Τσέντερφορ, ο καλός τον τριπλάρει. Και επειδή δεν έχει την τρίπλα, πρέπει να δώσει την πάσα. Αυτός τι έκανε, πήρε το ρίσκο. Και εγώ σου λέω το χάνει. Πάει μπάλα στον κόλο του τερματοφύλακα και δεν μπαίνει στα δίχτυα. Ναι. Την παίρνει ο τερματοφύλακα και γίνεται 2-2. Τι θα μου πει, ρε Μουσάκη. Δεν υπάρχει αν κανένα στο ποδόσφαιρο. Ο Ζήφκοβιτς μου το σε. Ο Ζήφκοβιτς μου το σε, φάνηκε. Αστάρε τώρα, είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν. Δύο μένα. Δύο και τερματοφύλακα. Δεν τη δίνει την μπάλα δίπλα. Ναι. Και είναι μόνος με τον τερματοφύλακα. Δεν τη δίνει, το κάνει μόνος του. Ωραία, μόνος του ξέρει πώς το κάνει. Το τριπλάρει και μπαίνει. Παπάντια σε τερφόρη. Πρέπει να το τριπλάρει. Τρίχες είναι. Περίμενε να τριπλάρει, πρέπει για να το. Όχι να το πασάρει, να χτυπήσει τον τερματοφύλακα και να μην κατατύχει. Να! Πόσα γκολ καταρχήν έχουν μπει από τα σεντερφόρ κάτω από τα δύο πλάσια. Καταλαβαίνω. Άμα δεν πλασάρει, δηλαδή δίπλα δεν είναι καλό. Πλάσαρε! Ρε κούρισε το πλεκτό! Πλάσαρε! Το πλεκτό μου ακούγεται είναι κόντε, μου ήρθε! Το πλεκτό, η μπαλάκι έγινε μέσα! Ρε έγραψε ρε γκολ! Ρε Καρσία! Τι με νοιάζει από να πει έτσι αλλιώ! Λάουρα, καλά του κάνετε! Τι να φέρε που λέει! Μηνυματάρα. Καλά τους δεν αξίζουν καλύτερο προπονητή! Μηνυματάρα! Βγάλανε εμένα όλου του τελικού ότι το στέλνει ο Τσόλακ. Και με, τώρα με βάλανε το αγκούρι. Μετά σε στέλνει ο Μπάρμπι Γουλιά στον Αντρίσκο Κάι Σπορ. Άντερε, ναι. Ο Μπάκα. Γρηγόρη, γεια σου, ρε. Καλή χρονιά, τι κάνει. Ο Μπάκα. Ναι. Την άλλη Κυριακή θα έρθει να αναλύει εδώ πέρα. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Θέλω να μα αναλύσει τον αποκλεισμό τη Leeds United, τον Μπιγκράουλι. Ό,τι θε μπορεί να σε αναλύσει. Πώ θε να σε αναλύσει. Λοιπόν, εσύ το είδε ότι καλά το έκανε έτσι. Εγώ θα το έλεγα ο